Τώρα, ακόμα μια Κυριακή που μου γεμίζετε την καρδιά, μου γεμίζετε την ψυχή, με φτιάχνετε, τι να πω τώρα, τι να πω και τι να ομολογήσω. Όλο το Σαββατοκύριακο το περνάω όνειρο μαζί σας. Δεκάδες άνθρωποι έρχονται από την Παρασκευή το μεσημέρι μέχρι τη Δευτέρα το βράδυ που έχω εξομολόγηση και είμαι εδώ, γίνεται ένας μικρός χαμός και με ρωτάνε κάποιοι φίλοι μου, πώς τα αντέχεις παπά μου όλα αυτά, να ακούς, πώς τα αντέχεις. Η απάντησή μου είναι εύκολη. Όταν σου χαρίζουν τόση αγάπη, αντέχεις όχι μόνο αυτά και άλλα τόσα. Να ανεβείς τον Όλυμπο χίλιες φορές και να τον ξανακατεβείς και να είσαι ξεκούραστος. Έτσι νιώθω μαζί σας. Και έρχεται η Κυριακή το πρωί και λέω μέσα μου, άντε μωρέ, κουράστηκαν αυτή την Κυριακή, θα έρθουν λίγοι. Και κάθε Κυριακή έρχεστε και περισσότεροι. Όμορφο πράγμα. Και όμορφο, γιατί αυτό ακριβώς είναι η Θεία Λειτουργία. Το να είμαστε όλοι μαζί. Αυτό το μαζί είναι η Θεία Λειτουργία. Ακριβώς ναι, αυτό το μαζί. Να είναι ο Θεός μας όπου είναι, λέει, δυο ή τρεις συνηγμένοι στο εμόν όνομα, στο όνομά μου, ακούστε, δεν λέει για πολλούς. Δυο, τρεις να είμαστε μαζεμένοι στο όνομα του Χριστού, εκεί λέει ημί εν μέσω αυτών. Είμαι, λέει, ανάμεσά τους. Τι σπουδαίο πράγμα. Να νιώθει κανένας ότι εδώ ανάμεσά μας είναι ο Χριστός. Άλλωστε, πολλοί τον κοινώνησαν και θα σας παρακαλέσω. Είμαι από αυτούς τους πνευματικούς που θέλω να κοινωνάτε όλη συνέχεια. Λίγο να τακτοποιήσετε με την εξομολόγηση και νομίζω ότι και με την εξομολόγηση κεφάλια δεν έκοψα σε κανένα. Έκοψα κάτι δαχτυλάκια, κάτι ποδαράκια, κάτι μυχάκια, κάτι μαλάκια, αλλά από κεφάλια δεν έφυγε κανένας με κομμένα τα κεφάλια. Και τώρα γύρισα προς τα δω, θα το την κάνω την έκπληξη και είδα μια παρέα. Δεν θα πω τα ονόματά τους και το επίθετο, γιατί το επίθετο είναι γνωστό. Θα πω μόνο ότι με παίρνω χθες τηλέφωνο και μου λένε, πάτερ, ξεκινάμε από Αθήνα. Να έρθουμε να σε δούμε, θα μας αγκαλιάσεις. Θα σας αγκαλιάσω, λέω, πολύ. Και άμα θέλετε και πάρα πολύ. Και ήρθαν να εξομολογηθούν και να κοινωνήσουν εδώ. Εγώ τι να πω τώρα και τι να κάνω. Πού να κρυφτώ, μωρέ, και να κλάψω από χαρά, από συγκίνηση και από αδυναμία. Πώς, μωρέ, εγώ να αντέξω τόση αγάπη και από το Θεό και από σαν. Πώς, Θεέ μου, πώς την αντέχει κάποιος αυτήν την αγάπη. Να είναι ευλογημένο το όνομά Του. Εδώ θα είμαι. Η ψυχή μου λέει, φύγε κρύψου. Φύγε κρύψου. Να σωθεί. Και η καρδιά μου λέει, κάτσε εδώ,
άνοιξε την αγκαλιά σου κι άστο να γίνει ό,τι θέλει ο Θεός. Αυτό θα κάνω. Δεν μπορώ να κρυφτώ. Δεν θέλω πλέον να κρυφτώ. Διότι με έχει λιώσει η αγάπη σας. Και δέστε μου ρε σήμερα πώς τελειώνει το Ευαγγέλιο το σημερινό. Δέστε, γιατί καμιά φορά σκέφτομαι και λέω μήπως τα παραλέσουμε ρε Παπαχρίστο και είναι χαζά αυτά που λέει. Δώσε Κύριε λέει, δώσε Πατέρα μου η χαρά να είναι πεπληρωμένη εν εαυτής. Η χαρά του Θεού να είναι λέει γεμάτη, να πλημμυρίζει μέσα του. Αυτό θέλει ο Χριστός μας. Αυτό θέλει ο Χριστός μας. Το άλλο, το να είμαστε λυπημένοι, να είμαστε μαυρισμένοι την ψυχή. Σεβαστιανέ, έλα λίγο να σου πω κάτι. Να είμαστε μαυρισμένοι την ψυχή, θέλει ο Χριστός μας, το θέλει ο διάβολος. Το θέλει ο διαβολάκος. Αυτός θέλει να είναι μαυρισμένη η ψυχή μας. Και έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, ή κάνουμε λέει το Χριστό να χαίρεται και το διάβολο να στενοχωριέται, ή κάνουμε το διάβολο να χαίρεται και το Χριστό να στενοχωριέται. Τότε, τι κερδίζουμε? Να χαίρεται ο διαβολάκος να μας βλέπει στενοχωρημένους, πικραμένους, δυστυχισμένους. Ο Χριστός λοιπόν μας θέλει χαρούμενους. Μας θέλει, Γρηγόριο, ελάτε λίγο, ένα σας παρακαλώ. Ένα λίγο. Λίγο. Θέλω να πάω στο δεξί στο χέρι και να κλείσω το μικρόφωνο και το μεσένα και κάτω. Έχουμε και αυτά, ο Γεωβολάκος βάζει την ωρίτσα που να μην μπορούμε να μιλήσουμε σωστά. Σήμερα όμως έχω και μια άλλη χαρά μεγάλη, πολύ μεγάλη χαρά, ατελείωτη χαρά, διότι παρουσιάζω εδώ και σας βγάζω τρία βιβλία, διαράκια, υπέροχα, τα οποία γράφονται για έναν πολύ ιερό σκοπό, ιερότατο σκοπό. Ιερότατο. Όποιος κάνει κάτι από αυτά θα πάρει ευλογία. Εγώ δεν σας ζήτησα ποτέ λεφτά. Είπα ότι δίνεται στους ανθρώπους που πονάνε και υποφέρουν θα είναι δώρο και δανεισμό στο Θεό. Ελεείς λέει πτωχό, δανείζεις Θεό. Ναι, δανείζεις τον Θεό. Δανείζεις τον Θεό και θα στο ανταποδώσει. Τρία βιβλιαράκια λοιπόν για ένα παιδάκι στην Αθήνα, το οποίο χαρίζει στην παγκόσμια κοινότητα των ασθενών, όσοι έχουν αυτή την αρρώστια, με αυτήν τη θεραπεία που ο ίδιος χαρίζει τον εαυτό του, χαρίζει τον εαυτό του για να πάρει τη θεραπεία, λέει δεν πειράζει, εγώ θα ζήσω ή θα αποθάνω. Έπρεπε να είχε αποθάνει μέχρι τα 20. Έχει φτάσει στα 25 και κάτι και ζει ακόμη. Και λέει από εδώ και πέρα ο εαυτός του χάρη στην ανθρωπότητα, ζωή πεθαίνει. Έχει μια, πώς λέγεται, νόσο του Batten και είναι
μία χάνει τα νεύρα του σιγά σιγά. Καταστρέφονται τα νεύρα του όλα. Ήδη έχει χάσει το φως του, τα μάτια του, θα χάσει κι άλλα ζωτικά όργανα. Και λένε οι γιατροί, αν πετύχει η θεραπεία σε αυτό το παιδί, θα πετύχει για όλα τα παιδιά του κόσμου. Είναι, λένε, προχτές που ήρθαν οι γιατροί, κοντά να πετύχει. Αλλά πρέπει, όλη η θεραπεία είναι δωρεάν. Η θεραπεία θα στοιχήσει εκατομμύρια και όμως του την προσφέρουν δωρεάν. Εμείς παλεύουμε να του δώσουμε τα εισιτήρια και ό,τι άλλο χρειαστεί για να φτάσει η Αμερική. Ο Παπαχρίστος από την καρδιά του δίνει τα πάντα. Πήγα στην Αθήνα και τον είδα πολλές φορές. Του έδωσε ένα κομποσκύλι και κάθε φορά που ζορίζεται φυλάει με τις ώρες το κομποσκύλι που του έδωσε ο Παπαχρίστος για να ξαναπάρει δυνάμεις και να γίνει καλά. Ναι ρε εσείς, δίνω και την ψυχή μου για αυτό το παιδάκι. Δίνω και την ψυχή μου για αυτό το παιδάκι. Και θα πετύχουν. Έτσι λοιπόν να είμαστε κι όσοι, ακούστε με τώρα όμως, κι όσοι δεν έχετε να δώσετε. Καλύτερα έχετε να δώσετε κάτι άλλο. Γονατίστε, προσευχηθείτε για αυτόν και για όλα τα παιδιά σε όλο τον κόσμο που παλεύουνε. Ει, η προσευχή σώζει τον άνθρωπο, σώζει την ανθρωπότητα, σώζει τα παιδιά, σώζει τους πάντες. Μην την αφήνουμε στην άκρη την προσευχή. Τζάμπα κόπο, τζάμπα πράμα δίνουμε στο Θεό. Και όμως με την προσευχή του ο Θεός μας δίνει τα πάντα. Τα πάντα όμως. Τα πάντα. Και δεν τα δίνει μόνο σε αυτούς που προσευχόμαστε, για τους οποίους προσευχόμαστε. Διπλά και τριπλά τα δίνει και σε εμάς. Τα δίνει και σε εμάς. Έλεγε ο καιρό Παΐσος και τελειώνω. Αν λέει με τις ώρες προσεύχεσαι για όλους τους ανθρώπους και κουραστείς και δεν προλάβεις να προσευχηθείς για σένα, θα σου τα δώσει διπλά και τριπλά και σε σένα ο Θεός. Για ακούστε το άλλο όμως, τη δεύτερη παράγραφο. Αν προσεύχεσαι με τις ώρες για σένα και δεν βαρεθείς να προσευχηθείς για τους άλλους, έχει φύγει ο Θεός. Δεν σ' ακούει, δεν σου δίνει, δεν έρχεται, δεν. Ο Θεός είναι εκεί μόνον όταν είμαστε αγκαλιά με τις ψυχές και τις καρδιές των συνανθρώπων μας. Αλλιώς, όσο κι αν φωνάξουμε, δεν μας ακούει κανένας Θεός, καμιά Παναγιά, κανένας άγγελος και αρχάγγελος και Άγιος μικρός ή μεγάλος. Για όλους λοιπόν να προσευχόμαστε μαζί και θα είναι ο Θεός εκεί. Ο Παπαχρίστος, όπως το ξέρετε, θα είναι από εδώ και πέρα, από την Παρασκευή το μεσημέρι μέχρι τη Δευτέρα το βράδυ εδώ και θα σας περιμένει. Και έχω υποσχεθεί ότι σ' όσα παιδάκια έρχονται θα έχουν κάθε φορά που θα έρχονται δωράκι και θα τους βγάζουμε και ένα βιντεάκι για να τους βλέπει όλος ο κόσμος πόσο ωραία παιδιά είναι. Να είστε καλά. Σας αγαπώ. Σας ευχαριστώ. Πάρτε την καρδιά μου μαζί σας. Πάρτε την καρδιά μου μαζί σας. Και μη μου την ξαναγυρίζετε πίσω. Δικιά σας. Δικιά σας. Δικιά σας. Διευχώ των Αγίων Πατέρων ημών,
Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.